ενδεχόμενο για να μην πάμε σε εκλογές, όπως να συνεργαστεί δικαίω με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτό έχει τελειώσει. Μα αποκλείεται. Μα και... τι ότι προστάξει ο λαός τότε, λέει. Μα δεν μπορεί να προστάξει τίποτα τέτοιο. Η χώρα ή θα έχει κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, να και... την κάνετε λίγο πιο δύσκολη την ερώτηση. Να μου την κάνετε όσο δύσκολη θέλετε. Δεν πρόκειται. Σημαίνει ότι αν οι κοινοβουλευτικοί σχισμοί δεν το επιτρέπουν. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε, επειδή μιλήσαμε και για δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ενδεχόμενα εννιακομματική βουλή. Σε αυτή την περίπτωση πιστεύετε πραγματικά ότι δεν υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με το πρώτο κόμμα και κάποια άλλα κόμματα? Και με το Ενένωση Κεντρών. λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επειδή είπατε 9 κομμάτια. Εντάξει, λέω Παντός ότι πρέπει να συμβαίνει ή το ένα ή το άλλο. Ή δεν μπαίνουν αρκετά κόμματα στη Βουλή, οπότε το πρώτο κόμμα έχει κατακτήσει την αυτοδυναμία ή είναι πολύ κοντά σε αυτή, ή μπαίνουν πολλά κόμματα στη Βουλή, οπότε ο σχηματισμός κυβέρνησης είναι πιο εύκολος. Είναι εφικτός. Πάμε τώρα, να κάνω δύο-τρία σχόλια. Να σας πω κάτι, πώς είναι εφικτός, κύριε Παπά, γιατί αυτό αγωνιά όλος ο κόσμος. Εάν σας πει το Πασόκ, ας πούμε, ή το Ποτάμι, ότι εγώ δεν μπαίνω αν δεν μπει και η Νέα Δημοκρατία μέσα. Εντάξει, να το πει αυτό και να πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, εσείς είσαστε το πρώτο κόμμα. Λέμε τώρα ότι εσείς θα είσαστε το πρώτο κόμμα. Εκεί παίρνει την ευθύνη του όμως αυτός που το λέει. Ασφαλώς. Θέλω να πω ότι. Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς δεχόμασταν πιέσεις καθ' όλη τη διάρκεια τη διαπραγμάτευση να υπογράψουμε ό,τι υπήρχε στο τραπέζι. Αν εμείς υπογράφαμε ό,τι υπήρχε στο τραπέζι, όπως τώρα έτσι εκ των υστέρων μας κάνει κριτική η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βορύδης, ξέρετε τι θα μου λέγατε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, κύριε Οικονομία και κύριε Καμπουράκη. Mm-hmm. Τα 20 δις πλεονάσματα, 3,5% φέτος, πού θα τα βρούμε? Αυτό θα λέγαμε. Αυτό δεν θα λέγαμε. Και θα ήταν και πολύ δίκαιη η κριτική σας. Με τη δική μας διαπραγματευτική όμως τακτική, με την ισχυρή διαπραγμάτευση, αυτά τα πλεονάσματα τα γλιτώσαμε. Ναι. Γιατί δεν έκλεινε την προηγούμενη αξιολόγηση η Νέα Δημοκρατία? Γιατί επέσπευσε την προεδρική εκλογή? Ακριβώς διότι είχαμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα ήταν πάρα πολύ βίαιο. Και εδώ έρχομαι να απαντήσω και στο δύσκολο ερώτημα που μου έβαλε εντός εισαγωγικών ο κύριος Βορύδης, σε σχέση με την πολιτική δυναμική των κομμάτων που φέρνουν συμφωνία. Μία δημοσιονομική προσαρμογή ήταν αυτή που είχε στο τραπέζι και στην οποία είχε συνηγορήσει η Νέα Δημοκρατία. Και άλλη δημοσιονομική προσαρμογή φέραμε εμείς. Εμείς έχουμε ανοιχτό το θέμα σε πολλά κομμάτια της δημόσιας περιουσίας. Έχουμε ανοιχτό το θέμα των ισοδυνάμων στο ασφαλιστικό σύστημα και τα επικουρικά ταμεία, στις εργασιακές σχέσεις. Εκεί το ακούσατε πεντακάθαρα και νομίζω ότι πρέπει να εκτιμηθεί ότι ευθαρσώς διατυπώνεται αυτή η άποψη. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή ζητάει εντολή εγκατάλειψης του εδάφους διαπραγμάτευσης που κερδίσαμε. Δηλαδή μια νεοφιλελεύθερη παλινδρόμηση. Έτσι, η οποία θα αναπαράξει τα προβλήματα αποσταθεροποίησης που είχαμε στην προηγούμενη περίοδο. Προσέξτε, εάν αυτό συμβεί. Εάν αυτό συμβεί. Το αριστερό μνημόνιο, ας πούμε, το πάει για δεξιά. Εάν αυτό συμβεί, οι πολιτικές εναλλακτικές θα είναι οδυνηρές και σταματώ εδώ. Έτσι, θα ήθελα και οποιοδήποτε κομίζει σενάρια περί μεγάλου συνασπισμού να βάζει στο μυαλό του και το τι. Παρελκόμενα ένα τέτοιο σενάριο έχει. Τι, έτσι? Δηλαδή ότι θα γίνει, ας πούμε, η εφαρμογή του μνημονίου σε πιο νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση? Κύριε Καμπουράκη, βεβαίως υπάρχει λοιπόν, περιμένετε, εδώ έχουμε λοιπόν μια σοβαρή, προσέξτε να δείτε, έχουμε ένα έδαφος το οποίο κερδίθηκε, έτσι, είναι τα χαμηλότερα πλεονάσματα, τα ανοιχτά ζητήματα που είναι μέσα στη διαπραγμάτευση, τα οποία συγκροτούν και το διαφορετικό χαρακτήρα της συμφωνίας. Αλλά τα ανοιχτά ζητήματα δεν είναι έδαφος που κερδίθηκε, είναι έδαφος προς διαπραγμάτευση. Κερδίθηκε. Άρα λοιπόν, ρωτάτε, ο τελευταίος ιδιωτικός υπάλληλος εδώ πέρα θέλει κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θεωρεί ότι η απελευθέρωση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα είναι κάτι καλό για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, ή μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θεωρεί ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις βάζουν και τις ιδιωτικές εταιρείες στη βάσανο να επενδύουν πολύ περισσότερο στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, αντί στο φθηνό εργατικό δυναμικό? Αυτό είναι, ξέρετε, κέριο πολιτικό ερώτημα. Ή όσον αφορά τις δημόσιες υποδομές. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι γίνονται επιλογές αναστροφής ιδιωτικοποιήσεων σε χώρες στην καρδιά. Στις μητροπόλεις του καπιταλισμού. Στις μητροπόλεις του. Με συγχωρείτε. Όχι, είναι ανοιχτό το θέμα και της ΔΕΗ, της μικρής ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ. Το κερδίσαμε και είναι ανοιχτά. Έχουμε μόνο 9 από τις 24 ιδιωτικοποίησεις που είχαν
συμφωνηθεί στο προηγούμενο. Αυτό το ξανακούσε ότι είναι 9-24. 50 δις δεν λέει το πρόγραμμά σας σε μάκρος. Α, για ελάτε τώρα εδώ, θυμάστε λοιπόν ποιο ήταν το αρχικό σχέδιο. Να έχουμε ένα ταμείο το οποίο θα είναι στο Λουξεμβούργο, ναι, στο οποίο θα βάλουμε αυτή τη στιγμή στον κουβά του δημόσια περιουσία αξίας 50 δις, θα την ξεπουλήσουμε για να αποπληρώσουμε χρέη. Η κατάληξη της διαπραγμάτευσης, της κουραστικής αυτής διαπραγμάτευσης, ναι, είναι να φτιαχτεί ένα ταμείο, να μπουν στοιχεία της δημόσιας περιουσίας μέσα και να δημιουργηθούν αξίες 50 δις στην περίοδο του δανείου 32 έτη. Έτσι, στα 32 έτη, ναι, βεβαίως μπορούμε να κρίνουμε πότε, πώς αξιοποιούμε και αν και εφόσον πουλάμε σε συμφέρουσα τιμή. Καλύτερα να πάμε σε διάλειμμα να τα πούμε μετά. Για να... Δύο σύντομες ερωτήσεις που θέλουν και σύντομες απαντήσεις. Μπορώ να πάμε σε διάλειμμα. Το 23% στα φωτιστήρια θα καταργηθεί. Θα καταργηθεί. Θα καταργηθεί. Γιατί το βάλατε τότε. Θα καταργηθεί. Κοιτάξτε, ήταν για η να βασική... δημιουργήσετε ένα ήταν θέμα. Όχι, ήταν η βασική γραμμή πίεση των δανειστών. Δηλαδή να χτυπήσουμε το στόχο. Να χτυπήσουμε το στόχο του 1% δημοσιονομική. Εσείς θα καταργηθείτε, δεσμεύεστε σε αυτό. Είναι σαφές, το έχουμε ζητήσει από την προηγούμενη Δευτέρα. Δεσμεύεστε σε αυτό, απολύτως, το παρακολουθήσατε τον debate των διαρχηγών, νομίζω. Όχι, εσάς δεν είναι. Εντάξει, τι θα κάνω. Εγώ είναι σαν να ρωτάω τον Τσίπρα όταν ρωτάω εσάς. Όχι, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, θα καταργηθεί, δεσμεύεστε. Ναι, βεβαίως. Όπως δεσμεύτηκε ακριβώς και ο Πρόεδρός μας, νομίζω ότι εδώ πέρα ενδεχομένως κάναμε το λάθος. Να, μου πείτε πάλι ότι δεν είχα υπολογίσει τους σχετισμούς. Ακούστε με λίγο. Όχι. Ναι. Υπήρχαν πιέσεις. Ποια ήταν η βασική πίεση, ξέρετε, γιατί δεν έκλεισε 15 μέρες πριν η διαπραγμάτευση, από την ημέρα που έκλεισε? Διότι εμείς δεν δεχόμασταν να φτάσουμε στο 1% δημοσιονομική διόρθωση από έσοδα του ΦΠΑ. Όπου εκεί πέρα έμπαινε η εστίαση, έμπαιναν τα φροντιστήρια. Ήταν ακριβώς, σας θυμίζω, οι μέρες που η αντιπολίτευση στην Ελλάδα μας πίεζε, μας τράβαγε από το μανίκι να πάμε να υπογράψουμε. Γιατί πλησίαζε ο χρόνος, κύριε Παπά μου. Είχαμε το πακέτο Juncker, κύριε Καμπουράκη μου, στο τραπέζι. Και εμείς λέγαμε όχι. Λοιπόν, δεν πρέπει να γίνει. Διάλειμμα, θα γυρίσουμε.